Από όσα ξέρουμε τώρα πια σχετικά με την εκστρατεία υποχρεωτικής κολεκτιβοποίησης, την τρομοκρατία του λοιμού της Ουκρανίας, τις εκαθαρίσεις και τα γκουλάγ, είναι έκδηλο ότι το σταλινικό κομματικό κράτος της ΕΣΔΑ πρέπει να χαρακτηριστεί ως εγκληματικό καθεστώς πριν από την έναρξη του πολέμου και ότι εξακολούθησε να διαπράττει τα μαζικά του εγκλήματα τόσο κατά όσο και μετά τον πόλεμο. Μπορεί να κατηγορηθεί για επιθετικούς πολέμους εναντίον της Πολωνίας, της Φινλανδίας και των Βαλτικών κρατών, για εγκλήματα πολέμου κάθε είδους, από τη δολοφονία και κακοποίηση εχμαλώτων πολέμου, μεταξύ των οποίων και των ίδιων του των στρατιωτών, μέχρι τη βύθιση πλοίων με πρόσφυγες και το μαζικό βιασμό των Γερμανίδων και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε αυτό το τελευταίο σημείο, η μαύρη βίβλος του κομμουνισμού, που την εμπνεύστηκε μια ομάδα πρώην κομμουνιστών μετά την πτώση της ΕΣΔΑ, υποστηρίζει με κάποια ένταση ότι το έγκλημα της ταξικής γενοκτονίας, δηλαδή του φόνου ανθρώπινων όντων εξαιτίας απλώς της κοινωνικής τους τάξης, δεν είναι λιγότερο κακόηθες από το έγκλημα της γενοκτονίας. Άλλα θλιβερά επεισόδια, κατά τα οποία η υψηλή θνησιμότητα ήταν ο κανόνας, θα περιλάμβαναν την μαζική εκτόπιση στη Σιβηρία και την Αρκτική εκατομμυρίων αθώων πολιτών από σοβιετοκρατούμενες χώρες και τη μαζική εκτόπιση στην Κεντρική Ασία με χαλκευμένες κατηγορίες για συνεργασία με τον εχθρό ολόκληρων εθνοτήτων όπως των Τσετσένων, των Τατάρων της Κρυμαίας και των Γερμανών του Βόλγα. Αυτά τα μαζικά εγκλήματα άφησαν μια ανεξίτηλη κοιλίδα. Η τρομακτική κλίμακα των σοβιετικών παραβάσεων παρέμεινε κρυμμένη επί δεκαετίες. Ο κόσμος είχε παρακολουθήσει τις δημόσιες δίκες της δεκαετίας του 1930 και είχε ακούσει αόριστα για το σύστημα Γκουλάγκ. Αλλά μια αφοσιωμένη ομάδα, εμπνεόμενων από τη Μόσχα ειδικών, επέμενε επί χρόνια ότι τα θύματα αριθμούσαν μερικές εκατοντάδες μόνο ή ίσως μερικές χιλιάδες. Ακόμα και μετά το λόγο του Χρουστσόφ το 1956, που περιόρισε την κριτική του στα εγκλήματα εναντίον των ίδιων των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι ενδιαφερόμενοι δυτικοί άκουγαν μονίμως να τους λένε ότι τα έργα του Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν ή η ερευνητική εργασία του Ρόμπερτ Κόνκουεστ ήταν κακοήθεις αντικομμουνιστικές φαντασιώσεις. Μια άλλη τακτική ήταν να λένε ότι μπορεί κάποια κακά πράγματα να συνέβησαν στη δεκαετία του 1930, όταν για την κοινωνική ομελέτα του Στάλιν χρειάστηκε να σπάσουν μερικά αυγά, αλλά ότι η πολεμική επίδοση των Σοβιετικών ήταν άσπηλη. Τελικά, όταν επιτέλους κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, αποδείχτηκε ότι καμιά σπουδαία βελτίωση δεν είχε γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ότι όλον αυτό τον καιρό ο Conquest βρισκόταν πολύ κοντά στην αλήθεια και ότι τα θύματα της διακυβέρνησης του Στάλιν έπρεπε να μετρηθούν όχι σε εκατοντάδες ή χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια, αλλά σε μεγέθη δεκάδων εκατομμυρίων. Η συχνότερη αντίδραση της Δύσης ήταν να λέει ότι ενώ τα εγκλήματα του ναζισμού αποδείχτηκαν και καταδικάστηκαν επίσημα, τα εγκλήματα του σταλινισμού βρίσκονταν ακόμη υπό διερεύνηση. Κάποιοι αποστρέφονται την καταδίκη του μπολσεβικισμού, ξέροντας ότι οι Ναζί έβλεπαν τον μπολσεβικισμό σαν κύριο εχθρό τους και φοβούμενοι να μοιραστούν την ίδια ιδεολογική πλατφόρμα με τον Αδόλφο Χίτλερ. Θα έπρεπε να πιστεύουν λίγο περισσότερο στις δικές τους αρχές. Οποιοδήποτε είναι αληθινά αφοσιωμένος στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, έχει καθήκον να καταδικάζει και τα δύο ολοκληρωτικά συστήματα, άφοβα και αμερόληπτα. Η μόνη αξιόπιστη δοκιμασία είναι κατά πόσον τους αξίζει ή όχι ο χαρακτηρισμός τους ως γκανγκστερικών. Αν ναι, θα ήταν ίσως πολιτικά άβολο, αλλά η μόνη ηθική αντίδραση είναι να πεις «πανούκλα να πέσει στα σπίτια και των δυών σας».